και για τους ανθρώπους που βρίσκονται, αλλά αυτό πιο πολύ για το έργο που κάνεις ήδη. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ανθρώπων όταν ακούν για ένα έργο και όταν το βιώνουν και το παράγουν. Θα ήθελα να συνηγορήσω αυτά που άκουσα, είναι σημαντικά. Είναι βέβαια μια κλασική προσέγγιση του θέματος και τη σέβομαι επειδή 25 χρόνια στο κουρμπέτι κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Απλώς θα ήθελα, αν το επιτρέπετε, να σας αγγίξω και κάπως διαφορετικά, γιατί άμα είναι να πούμε ακριβώς τα ίδια, θα ήμουν εντελώς άχρησος και ελπίζω να μην φανεί τόσο πολύ ότι είμαι άχρησος. Η ιδέα λοιπόν είναι να προσεγγίσουμε το θέμα κάπως διαφορετικά και να επικεντρωθούμε βέβαια πάνω και σαν πυρήνα πάνω στο θέμα του αίματος. Να αναρωτηθούμε, και μ' άρεσε που άκουσα από τα χείλη σου τη λέξη συνάνθρωπος, γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι λειτουργούν σε ατομικό επίπεδο και θεωρούν ότι ο στόχος της ζωής τους μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά σταματάει εκεί. Εμείς θα το πάρουμε αλλιώς και θα αρχίσουμε με αυτή την ιδέα ότι το πρώτο σημαντικό σημείο δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι η ανθρωπότητα. Άρα, αν θέλετε, αρχίζουμε από το πάνω, πάμε προς τα κάτω. Αν το δείτε κλασικά, αν το δείτε μη κλασικά, στην πραγματικότητα δεν έχει πάνω και κάτω. Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Η ανθρωπότητα είναι αυτό που θα καθορίσει, αν θέλετε, στη δικιά μου την ορολογία, τι σημαίνει άνθρωπος. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπότητα δεν είναι απλώς ένα σύνολο ανθρώπων όπως έχετε συνηθίσει να ακούτε, αλλά είναι μια ομάδα συνανθρώπων. Για να ανοίγουμε σε αυτή την ομάδα θέλει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι τόσο κρίσιμη, αν θέλετε, που ονομάζεται έργο. Δίχως έργο δεν ανήκουμε σε αυτή την ομάδα και δεν αντιλαμβανόμαστε κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Θα το πω πιο φιλοσοφικά, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι ότι όταν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το σημαντικό είμαστε εμείς και οι άλλοι είναι λεπτομέρειες του κόσμου. Αυτό στην φιλοσοφία λέγεται σολιψισμός. Ο σολιψισμός ήταν μια δύσκολη προσέγγιση της φιλοσοφίας, η οποία το αντιμετώπισε μέχρι το 18ο αιώνα και είναι μόνο ο φιλόσοφος, ο Εμμάνουελ Καντ, κατάφερε να δώσει μια αποτελεσματική απάντηση στην έννοια του σολιψισμού και να πει ότι έχει απώλειες, υστερεί σε μερικά σημεία που είναι θεμελιακά, και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μια συνθήκη για τους ανθρώπους. Όταν πέραμε λοιπόν σε αυτή την ιδέα ότι δεν στέκει ο συλληψισμός, τότε καταλαβαίνετε ότι άμα ορίζετε τον άνθρωπο από την αρχή, έχετε ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται, άμα δεν αλλάξετε την προσέγγιση, και είναι το εξής, θα το ονομάσουμε κάπως αλλιώς, είναι ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ζει μόνο μέσω του συνάδελφου. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μπορεί να φαίνεται πολύ βαριά, θα πάμε και σε πιο βαριά πιο μετά. Εδώ έχουμε αρχίσει από τα ελαφριά στην πραγματικότητα. Ο συνάνθρωπος είναι αυτός που μου επιτρέπει να υπάρχω. Δηλαδή, το βασικό στοιχείο δεν είναι πρώτα η ύπαρξη, αλλά είναι η συνύπαρξη. Η συνύπαρξη εμπλέκει πολλά προβλήματα. Γιατί πρέπει να είμαστε τουλάχιστον δύο. Επειδή όμως είμαστε τουλάχιστον δύο, είναι το βασικό στοιχείο της ανθρωπότητας. Δηλαδή, πάρτε το τώρα ανάποδα, θεωρήστε ότι η ανθρωπότητα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και βγάζουμε ένα. Είναι ακόμα ανθρωπότητα ή δεν είναι. Θα πείτε, εντάξει, πάνω κάτω είναι, αφού νεκρούς έχουμε κάθε μέρα. Αν θα βάλουμε δεύτερο, εντάξει. Και επαγωγικά θα συνεχίσω.
Σε ποιο σημείο θα σταματήσω, όπου μετά θα πω, μα αυτό δεν είναι ανθρωπότητα. Θα σταματήσω στο 1, αλλά η συμπραγματικότητα θα σταματήσω στο 2. Γιατί μέχρι το 2 μπορώ ακόμα να το ονομάσω ανθρωπότητα. Στο 1 είναι άνθρωπος, δεν είναι πια ανθρωπότητα. Άρα, άμα σκεφτείτε ότι δύο άνθρωποι αποτελούν το βασικό στοιχείο, το θεμελιακό του ορισμού, αν θέλετε, της βάσης της ανθρωπότητας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Και ρωτάω, γιατί να είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, χρησιμοποίησες και μια άλλη όμορφη λέξη, σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά θα την ξαναεκμεταλλευτούμε, τη λέξη σχέση. Είναι ότι όταν είστε μόνος, δεν μπορείτε να έχετε σχέσεις. Τόσο απλά, σας φαίνεται μπορεί ακόμα και ηλίθιο. Και επειδή ανήκουμε σε μια κοινωνία που προσπαθεί συνεχώς να κάνει επαφές και μπερδεύει τις επαφές και τις σχέσεις, μπερδεύει την αγάπη με τα like και μπερδεύει τους φίλους με αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Άρα η σχέση, η ανθρώπινη σχέση έχει ένα ελάττωμα εκ φύσης, είναι ότι χρειάζεται τουλάχιστον δύο άνθρωπους. Και ρωτάω τώρα, οι άνθρωποι είναι αυτοί που καθορίζουν την ανθρώπινη σχέση ή είναι η ανθρώπινη σχέση που καθορίζει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί βλέπετε, άμα το πάρετε σαν φαύλο κύκλο, έχετε μερικές φορές την εντύπωση ότι όταν παίρνουμε τα βασικά στοιχεία, τότε καταλαβαίνουμε κάτι το πιο πολύπλοκο. Θα σας δώσω λοιπόν ένα πολύ ωραίο και πολύ απλό αντιπαράδειγμα, είναι το νόμισμα. Το νόμισμα αποτελείται από κορώνα και γράμματα. Άρα, όταν το κάνετε μια ανάλυση, θα πείτε, είναι πιο απλό να πω ότι έχω κορώνα, μετά έχω γράμματα, το βάζω μαζί και έχω ένα νόμισμα. Πρώτο ερώτημα. Έχετε δει ποτέ νόμισμα που να έχει μόνο κορώνα? Έχετε δει ποτέ νόμισμα που να έχει μόνο γράμματα? Όχι. Άρα, έχετε ένα πρόβλημα. Άμα το αναλύσετε στα κορώνα γράμματα, σαν δύο στοιχεία ανεξάρτητα, δεν έχει πια νόημα η λέξη νόημα. Άρα, το πρόβλημα που μας απασχολεί είναι το εξής. Μήπως το νόμισμα είναι αναγκαστικά με δύο οντότητες, οι οποίες λειτουργούν μαζί. Άρα, εμείς το λέμε ολιστικά. Κοιτάξτε πώς γίνεται όταν δεν υπάρχει ορισμός, είναι πολύ απλά, όταν αναλύεται μια έννοια, την διασπάται. Το χέρι. Είναι πολλοί από εσάς που πιστεύουν ότι αποτελείται από 5 δάχτυλα. Είναι λάθος. Γιατί άμα σας βάλω 5 δάχτυλα εδώ, δεν είναι χέρι. Τα 5 δάχτυλα ξεχωριστά είναι απλώς 5 δάχτυλα, τίποτα άλλο. Δεν ανεβαίνει πιο πάνω. Το χέρι μπορεί να έχει 5, μπορεί να είναι κομμένο, έχει 2, 3, μπορεί να είναι από τη γέννηση που να είναι σε αυτή τη μορφή. Αλλά αυτό θα ονομάζεται χέρι. Εγώ δεν έχω δει δάχτυλα να γίνεται χέρι. Έχω δει χέρι να γίνεται δάχτυλα. Είναι διαφορετικό. Άρα η ολιστική προσέγγιση μας επιτρέπει να ξετελείνουμε στο μυαλό μας τι είναι το ουσιαστικό. Εδώ το ουσιαστικό είναι η συνύπαρση. Η συνύπαρση προέρχεται από τη σχέση. Σε ένα θεατρικό είχαμε γράψει, έτσι ήμασταν δύο φίλοι και εμείς κοιτάζομαστε στα μάτια και εγώ κοιτάζω πιο κοντά και πιο κοντά και βλέπω, είναι θεατρικό, με ενησυχείτε, δεν αφορά τη ζωή. Και βλέπω την αντανάκλασή μου στο μάτι του. Και λέω, κοίτα πόσο όμορφος είναι. Και μου απαντάει αυτός. Είδες τι κάνει η φιλία. Αλλά με ποια έννοια, γιατί εγώ ξέρω τι είμαι άσχημος. Αλλά μέσα από το βλέμμα του, νιώθω όμορφο. Στην πραγματικότητα είναι η φιλία του και πώς με βλέπει που με αλλάζει. Αυτό εδώ, που θα το δείτε πολύ απλά, όταν θέλετε να μελετήσετε τη σχέση της φιλίας σε αυτό το επίπεδο, είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε έναν καθρέφτη. Αν κοιτάξετε τον καθρέφτη, το λέω ειδικά για τις γυναίκες, ας πούμε ότι δεν είσαστε εκτενισμένες, κοιτάξτε τον καθρέφτη, σας λέει δεν είσαι εκτενισμένη. Λέτε πω, τι κατηγορία κτλ. Λέει την αλήθεια, δεν κάνει τίποτα άλλο, είναι απλώς ένα. Η αντανάκλαση. Άρα, άμα δεν θέλετε να δείτε ότι δεν είστε ευθυνισμένοι, κοιτάτε καθόλου. Τότε δεν θα δείτε ποτέ πρόβλημα. Και βέβαια, μην μιλάτε μόνο να σα πω ότι δεν είστε ευθυνισμένοι.
Τι εννοώ με αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι, δεν είναι μόνο μια αντανάθεση, είναι ένας τρόπος να σκεφτείτε τον εαυτό σας. Όταν θα πάτε για δουλειά, θα έχετε μια συνέντευξη, θα κάνετε μια πρόβα και αν κάνετε μια πρόβα, την πρόβα τη βάζετε καθρέφτη και κοιτάζετε πώς βλέπεστε. Έχετε καταλάβει τι κάνετε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή καθορίζετε αυτά που λέτε από το βλέμμα του άλλου. Γιατί άμα τα πείτε μόνο σας ή μόνοι σας, δεν ξέρετε ποια θα είναι η επίπτωση, η αντίδραση. Άρα στην πραγματικότητα χτίζετε έναν μονόλογο πάνω σε έναν διάλογο όπου ο ένας από τους δύο δεν μιλάει. Συνήθως όταν λέμε ένα μονόλογο, εδώ εμείς είμαστε κάπως έτσι τώρα. Έχετε την εντύπωση ότι είμαστε σε ένα μονόλογο, ενώ εμείς και με αυτά που άκουσα πριν και πώς το νιώθω τώρα, καταλαβαίνω ότι είμαστε σε έναν διάλογο, απλώς το ένα από τα δύο είναι βουβό. Όπως εγώ ήμουν βουβός όταν μιλούσα. Άρα για μένα το βλέπω σαν ντουέτο, δηλαδή πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν σας φαίνεται λίγο δύσκολο για τους πιο νέους αυτό που λέω, κοιτάξτε τον Ζωρό και τον βοηθό του. Είναι ντουέτο ή δεν είναι ντουέτο. Είναι. Όμως, ο ένας δεν μιλάει, αλλά ακούει. Εδώ είναι ένα άλλο πράγμα που σχετίζεται με αυτά που μας απασχολούν και θα πάρω το παράδειγμα που χρησιμοποίησες όταν λέει «Ελάτε τώρα κοινωνία», είναι ότι μιλάμε πολύ, ακούμε λίγο. Και τι σημαίνει αυτό. Είναι ότι δυσκολευόμαστε να ακούσουμε τον πόνο του άλλου όταν δεν εκφράζεται. Ο άνθρωπος που θα ζητάει αυτό με το οποίο είπες, που είναι κάτω των 35, δεν θα βγει στους δρόμους να σας πει «εγώ έχω ανάγκη από αυτό». Αλλά δεν θα τον ακούσετε. Όταν θα υπάρχει ένας σύλλογος, ένας φορέας, ένας νοσοκομείο, αυτό θα ακούσει το αίτημα, γιατί το βλέπει σαν διάβαση, αλλά δεν μπορεί να το μεταδώσει. Εκτός αν βρεθείτε εσείς μέσα στο νοσοκομείο. Είτε λοιπόν ένα πρόβλημα που είναι η μετάδοση του πόνου. Μετά έχετε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, είναι η μετάδοση της αδικίας. Δηλαδή, τι λέει. Λέει, μα όλοι αυτοί θα μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν. Άρα, εσείς δεν ξέρετε ότι σας το λέει αυτό. Και δεν σας το λέει ποτέ προσωπικά. Και είναι πάντα το πρόβλημα του απρόσωπου. Στον συνάνθρωπο, φανταστείτε ότι λέτε κάτι σε κάποιον, όπως είμαστε εμείς, και του λέω κάτι για πρώτη φορά. Το λέω για να το πω ή το λέω για να τα ακούσει. Ή το λέω για να μου μιλήσει. Τρία διαφορετικά στάδια. Περνάμε συχνά από τα τρία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά η εκτόνωση. Ξέρετε, καθόλου σκάζουμε και λέμε κάτι και μετά λέει ο άλλος, γιατί νευρίασες έτσι, μα είναι όπως θα ρίσκασα. Μετά το λέμε μετά για να μας ακούσει. Αλλά δεν περιμένουμε καν να μας μιλήσει. Και μετά για μένα το πιο σοβαρό, εφόσον μας μιλήσει που είναι το τρίτο στάδιο, είναι το τέταρτο στάδιο, το οποίο είναι για να τον ακούσετε. Άμα σκεφτείτε λοιπόν ότι μερικές φορές μιλάμε για να ακούσουμε τον άλλο, θα δείτε ότι μιλάμε κάπως διαφορετικά. Άμα σας έλεγα από την αρχή ότι ο στόχος της ομιλίας σας είναι η ακοή σας του άλλου, μπορεί και να μην μιλούσετε. Σε μερικές φορές δεν θέλει να ακούσετε. Εδώ λοιπόν η έννοια του συνανθρώπου είναι η βασική. Ρωτάω τώρα πώς γινόμαστε συνανθρώπου. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο με ποια έννοια. Δεν είσαστε κορώνα και ξαφνικά ψάχνετε γράμματα. Θα σας το αποδείξω με έναν πολύ απλό τρόπο. Συνήθως όταν ρωτάτε σε κάποιον, θα το κάνετε σπίτι σας, σε αυτούς που δεν ήρθαν, σαν τεστ, για να δείτε πόσο αποτελεσματικό είναι, θα του πείτε
Τι είναι το αντίθετο από κορώνα? Θα δείτε ότι 99% απαντάει γράμματα. Και μάλιστα και εσείς που είστε μέσα εδώ και το σκέφτεστε κιόλας. Αυτοί που μας ξέρουν περισσότερο σου λένε σίγουρα δεν θα είναι αυτό γιατί τελείως δεν θα μας το έχει πει. Στην πραγματικότητα το αντίθετο από κορώνα είναι κορώνα. Βλέπεις τις φάτσες, θα έρθει. Αυτό δεν το περίμενα. Λοιπόν, θα το δείτε ότι είναι πολύ απλό. Κορώνα, γράμματα. Άμα έχετε κορώνα και σας λέτε το αντίθετο, εσείς έχετε την εντύπωση ότι αναγκαστικά πρέπει να είναι ο άλλος. Αν είναι ο άλλος και είναι γράμματα, στην πραγματικότητα δεν είναι το αντίθετο, είναι το συμπληρωματικό. Άλλο το συμπληρωματικό και άλλο το αντίθετο. Ενώ αν βλέπετε κορώνα και ξαφνικά γυρίσετε και δείτε κορώνα, ξέρετε ότι δεν είναι νόμισμα. Άρα η ταυτότητα εδώ ακυρώνει το νόμισμα. Ενώ η συμπληρωματικότητα το κάνει λειτουργικό. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει σιγά σιγά ότι καθορίζεται από τους συνανθρώπους του, αναγκαστικά δίνει σημασία στις σχέσεις. Έχουμε τώρα ένα πρόβλημα μαθηματικό, το οποίο θα έχει επιπτώσεις της παγκόσμιας γραφής και 30.000 φιάλες και αυτό είναι ένα πρόβλημα μαθηματικό. Απλώς, μερικές φορές ακούμε μόνο το μαθηματικό πρόβλημα και δεν σκεφτόμαστε ότι η λύση είναι ανθρώπινη. Εδώ λοιπόν είναι το εξής το πρόβλημα. Όταν έχετε δύο ανθρώπους, έχετε μία σχέση. Όταν έχετε τρεις ανθρώπους, έχετε τρεις σχέσεις. Όταν έχετε τέσσερις ανθρώπους, πόσες σχέσεις έχετε? Όταν έχετε τέσσερις ανθρώπους, έχετε συνολικά έξι. Έξι σχέσεις. Είναι πολύ απλό, θα το δείξουμε μαζί, ο πρώτος. Έχει τρεις σχέσεις. Ο δεύτερος έχει δύο. Ο τρίτος έχει μία. Τις έχουμε κάνει ήδη. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε τρία, συν δύο, συν ένα. Έχουμε λοιπόν έξι σχέσεις. Εδώ που φαίνεται κάτι λίγο παράξενο είναι ότι υπάρχουν περισσότερες σχέσεις από τους ανθρώπους. Αν δεν καταλάβετε αυτό, καταλάβετε ότι εμπλουτίσετε τον εαυτό σας με την απόκτηση σχέσεων. Άρα δεν βλέπετε πια πώς είστε, αλλά βλέπετε και πώς σας βλέπω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τεστ, στο οποίο μη δώσετε καμία σημασία, ειδικά όταν σκεφτείτε τις απαντήσεις σας. Και είναι το εξής. Σκεφτείτε ποιο ζώο είστε. Επιλέγετε οποιοδήποτε θέλετε. Δεν απαντάτε, το κρατάτε. Αυτό τώρα το ζώο σας το απαγορεύω, το βάζετε, το σημειώνετε. Και σας ξανακάνω ακριβώς η ίδια ερώτηση. Σκεφτείτε ποιο ζώο είστε. Κάθε φορά έχετε την επιλογή. Σας ξαναβγάζω και αυτό. Σας κάνω τρίτη φορά την ερώτηση, την ίδια. Σκεφτείτε ποιο ζώο είστε. Άρα αναγκαστικά έχετε βρει τρία ζώα. Είμαστε εντάξει, έχετε βρει όλα τα τρία. Έχετε δικαίωμα να πάρετε το ίδιο. Το πρώτο είναι αυτό που θέλετε να είστε. Το δεύτερο είναι όπως σας βλέπουν οι άλλοι. Το τρίτο είναι αυτό που είστε. Εμείς δεν ξέρουμε τι απάντηση. Αλλά αυτό τι έχει σημασία. Αυτό το τεστ είναι ότι πρέπει να εμβαθύνεις την προσέγγιση σου για να δεις τι είναι ο πυρήνας σου. Και το πρώτο πράγμα που λες συνήθως είναι πολύ επιφανειακό. Μετά το σκαλίζεις, το λέω σου κάνει μια απαγόρευση, αλλά πρέπει να ξανασκεφτείς τι θα γίνουν, ας πούμε. Όχι σαν δεύτερη επιλογή, σαν πρώτη επιλογή επειδή δεν υπάρχει το πρώτο. Μετά στο τρίτο έχετε πραγματικά εμβαθύνει. Και τώρα έχετε φτάσει σε αυτό που θα λέγαμε και πιο πολύ στα μαθηματικά, μια θεμελιακή σχέση.
Αυτό λοιπόν στις σχέσεις είναι ότι δεν είναι πια επαφές. Όλοι εσείς εδώ τώρα έχετε μία επαφή γιατί είστε μέσα στο ίδιο κοινό. Είναι πολλοί από εσάς που δεν έχουν καθόλου σχέσεις. Είναι μερικοί που θα τις αποκτήσουν, είναι μερικοί που έχουν, είναι μερικοί που έχουν κάνει και περισσότερο, έχουν κάνει και έναν παραπάνω με τις σχέσεις τους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η σημασία των σχέσεων. Όταν μπαίνουμε λοιπόν σε ένα, εσύ το ονομάζεις κοινωνία, εγώ μπαίνω μόνο και μόνο στο πλαίσιο της ανθρωπότητας για να μην έχουμε προβλήματα τοπικά, γιατί συνήθως μετά πρέπει να λέμε τοπική κοινωνία. Δεν λέμε ποτέ τοπική ανθρωπότητα. Και μετά συνήθως όταν λέμε τοπική κοινωνία είναι να πούμε κάτι κακό μετά, ότι τοπικά τα πράγματα δεν πάνε καλά, άρα ας τα αφήσουμε και ας τα κοιτάζουμε πάντοτε ολικά. Η ανθρωπότητα λοιπόν αποτελείται από την ομάδα των συνανθρώπων. Αυτοί οι συνάνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους λόγω σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις είναι πάρα πολύ επικοινές. Υπάρχει ένα ωραίο θεώρημα μαθηματικό που λέγεται το θεώρημα των μικρών κόσμων. Και παίρνετε αυτόν εδώ, κοιτάζετε όλες τις σχέσεις που έχει, μετά κοιτάζετε όλες τις σχέσεις που έχουν οι σχέσεις που έχει και συνεχίζετε έτσι. Και σας λέω, πόσες φορές πρέπει να κάνω αυτή τη διαδικασία για να καλύψω την Ελλάδα. Βλέπετε, πολύ απλή ερώτηση. Επάντηση είναι τρεις. Σε τρία επίπεδα έχετε καλύψει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, οι σχέσεις των σχέσεων των σχέσεων σιγά σιγά καλύπτουν μη κατά μέσο όρο θεωρήμα αρκετό σερεμή. Τι θέλει να πει αυτό. Θέλει να πει ότι αν πραγματικά βασιστούμε σε αυτές τις σχέσεις, είμαστε ένα πολύ δυνατό δίκτυο. Το πρώτο που έχει θα είναι οι φίλοι του. Όταν θα έχει ανάγκη κάτι, θα απευθυνθεί σε αυτούς του. Άλλοι είναι άγνωστοι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κατά μέσο όρο. Μερικές φορές υπάρχουν δυσκολίες. Όταν έχετε κάποιον που είναι απομονωμένος, όταν έχετε κάποιον που δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον, αναγκαστικά ή που έχει χάσει τους δικούς του, ή που βρίσκεται πολύ απλά στο νοσοκομείο και δεν έχει πρόσβαση στους άλλους, πρέπει κάπου κάποιος να αντικαταστήσει αυτές τις σχέσεις που δεν έχουν γίνει ή που έχουν χαθεί. Αυτό σε εμάς τώρα συνήθως γίνεται στο νοσοκομείο. Δεν μπαίνω σε διαχωρισμό νοσοκομείο κλινική, καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Αυτός ο χώρος. Αυτός ο χώρος, όταν θα μπείτε, όταν θα έχετε αυτή την ανάγκη, δεν θα αρχίσει να λέει, θα σας δώσω κάτι, αν είστε αυτός. Αυτός ο χώρος όμως πολύ συχνά έχει ένα πρόβλημα. Και είναι το εξής πρόβλημα, είναι επαγγελματικός. Άρα έχει μια επαγγελματική προσέγγιση. Που έχει βέβαια απόδοση, γιατί είναι επαγγελματικός, αλλά μερικές φορές αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός, όταν επαναλαμβάνεται πολύ συχνά, προκαλεί μια φθορά στην ανθρώπινη σχέση. Είναι πολύ απλό, γιατί ασχολούμαι με αυτά και στην βιβλιοθήκη, πάρτε κάποιον που είναι υπεύθυνος, πάρτε μια νοσοκόμα. Που είναι οι υπεύθυνοι σε μία αίθουσα όπου έχουν πολλά κρεβάτια, φανταστείτε, και είναι αυτό που λέμε τρίτο στάδιο. Να ξέρετε ότι αυτή η νοσοκόμα όταν μπαίνει την πρώτη φορά και για κάμποσες μέρες, αυτό που φοβάται είναι να έχει ένα λιγότερο το πρωί. Αυτό δεν μπαίνει με άλλον τρόπο, γιατί ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και επικεντρώνεται σε αυτή τη βραδιά, λέγοντας ελπίζω να τα καταφέρω και την επόμενη μέρα, όχι σε ένα χρόνο, την επόμενη μέρα να έχω τον ίδιο αριθμό. Αυτό σιγά σιγά θα την αναγκάσει να σκεφτεί λίγο πιο λειτουργικά και επειδή δυστυχώς θα τη συμβεί να έχει αυτή την έλλειψη, σιγά σιγά θα πρέπει να θωρακιστεί. Γιατί την πρώτη φορά θα την πατήσει, θα την δυσκολέψει, μετά θα έχει άλλη βάρδια κλπ. Σιγά σιγά λοιπόν θωρακίζεται αυτός ο άνθρωπος λόγω επαγγέλματος και βλέπει τα πράγματα λίγο πιο λειτουργικά. Δηλαδή θα μπει σε μια στατιστική η οποία είναι απάνθρωπη αλλά είναι η οποία του επιτρέπει να σώσει τον εαυτό του από μια ψυχολογική φθορά. Το βλέπετε πολύ καλά
για όσους έχουν πάει σε ένα νεκροταφείο, όταν έρχονται τους υποτίθεται νεκροθάφτες, τους βλέπετε ότι είναι όλοι λυπημένοι, εκτός από αυτούς που κάνουν κανονικά τη δουλειά τους, που τον βάζουν, τον φράζουν, γεμίζουν τη γη κλπ. Θέλω να πω αυτό. Μα ρωτάω, περιμένετε εσείς από τους νεκροθάφτες εκείνη τη στιγμή να κλαίνουν? Περιμένετε να κάνουν κάτι που τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι να βασιστείτε πάνω σε αυτούς για να μπορούν να κουβαλήσουν το φέρετρο, να το βάλουν, να το τοποθετήσουν κτλ. Αυτό σιγά σιγά σας δίνει ένα άλλο βλέμμα. Δεν τους βλέπετε σαν όλους τους άλλους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και αυτοί δεν σας βλέπουν σαν όλους τους άλλους, ή μάλλον το αληθινό πρόβλημα είναι ότι σας βλέπουν σαν όλους τους άλλους. Δηλαδή τώρα μπαίνει η σχέση της ανωνυμίας. Αν είναι ανώνυμος, σχεδόν δεν υπάρχει. Είναι το πρόβλημα που έλεγε με την προσφορά. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο, και το λέει και ο Βασίλης, αν αυτός εδώ χρειάζεται αίμα και είμαστε συμβατοί, είναι πολύ δύσκολο για μένα να του πω όχι. Το βλέπω εδώ τώρα. Εντάξει. Άμα δεν είναι εδώ και μου λένε θα μου δώσεις αίμα, ναι, σήμερα δεν μπορώ. Ναι, αλλά σήμερα δεν μπορώ, είναι μια καθυστέρηση. Άρα, το να υπάρχει η παρουσία του, η φυσική δίπλα μου, με αναγκάζει να απαντήσω. Προσέξτε όμως, έχω την εντύπωση ότι απαντάω ανθρώπινα, συγγραμματικότητα, απαντάω κοινωνικά. Δηλαδή, με πιέζει η παρουσία. Όταν απαντάω ανθρώπινα ή όταν δεν είναι εδώ. Αλλά έχω αρκετή εμπάθεια με την ετυμολογική έννοια, δηλαδή να νιώσω πως νιώθει ακόμα και όταν δεν είναι εδώ, για να καταλάβω ότι είναι αναγκαίο αυτό που κάνω. Αν τα θέσουμε όλα με αυτόν τον τρόπο, θα μου πείτε πάνω κάτω, μπαίνουμε σε μια διαδικασία, το επαγγελματικό, το εθελοντικό, το αποτελεσματικό, το τυχαίο, σχέσεις, συνανθρώπους, όλα αυτά σας φαίνονται στο τέλος πολύ λογικά, ανθρώπινα, αλλά με την έννοια της ορθολογικότητας και δεν βλέπετε το στοιχείο που είναι το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα, τη χαρά. Βλέπετε, όλα αυτά που σας είπα προς το παρόν, εξυπηρετείτες βέβαια. Δεν χρησιμοποιήσα ποτέ τη λέξη χαρά. Συμπραγματικότητα για μένα, η ομοδοσία είναι χαροδοσία. Δίνω χαρά. Αν δίνω χαρά, θα μου πείτε, μα δεν δίνεις χαρά, αφού ο άλλος δεν σου το έχει ζητήσει, δεν τον βλέπεις. Επιπλέον, όταν σου το ζητάει, επειδή έχει ανάγκη, εκείνη τη στιγμή μόνο χαρά δεν έχει. Προσέξτε, μιλάω για γνήσια χαρά, δεν μιλάω για ανακούφιση. Η ανακούφιση είναι όταν έχουμε προβλήματα. Δεν μιλάω επιπλέον να μοιραζόμαστε, μιλάω για μοιράζω. Μοιράζω. Όταν δίνω το αίμα μου, μοιράζω χαρά. Θα μου πείτε πολύ παράξενη προσέγγιση. Θα το πω αλλιώς. Πώς μπορώ να χαροποιήσω κάποιον που δεν γνωρίζω? Δίνοντας το αίμα. Και δεν βλέπετε τώρα ότι αυτό για το οποίο μας μιλούσε, ότι το αίμα έχει ένα... Α, και είναι ωραίο αυτό πάλι. Άρα θα το πω αλλιώς, για να μην το πιάσετε διαφορετικά. Το όπως σου λέει. Το αίμα έχει το στίγμα της ανθρωπιάς. Βλέπετε, είναι μερικοί που λένε, έχω το στίγμα, αλλά συνήθως το λένε για το μεσογειακό. Πώς θα το λέω αλλιώς. Για μένα το στίγμα της ανθρωπίας είναι το αίμα. Προσέξτε, δεν μιλάω για το κλασικό όταν λέμε αίμα μου ή οικογένειά μου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί το βλέπετε ακόμα και ο Χριστός έλεγε ότι αυτός που είναι πραγματικά στην οικογένειά μου είναι αυτός που επιλέγει να ακούσει τον λόγο και να πάει πιο κοντά προς τον Θεό. Εδώ λοιπόν μιλάω για το αίμα με την έννοια ότι για να δώσεις χαρά, γνήσια,
πρέπει να μην περιμένεις τίποτα. Δηλαδή, ούτε καν ευχαριστώ. Και πώς να περιμένεις ευχαριστώ, εφόσον ο άλλος δεν σε γνωρίζει, όταν είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα, μπορεί να είναι αλλού, σε μια άλλη περιοχή, όχι μόνο Αλεξανδρούπολη, και ακόμα και να ήθελε να πει ευχαριστώ, ας πούμε, θα το πει πώς. Συνήθως κάνουμε κινήσεις για να υπάρχει μια ανταπόδοση. Μα όταν δίνεται αίμα, και για μένα είναι μια λανθασμένη προσέγγιση της αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία μερικές φορές, κλασική προσέγγιση, είναι του τύπου «δώσε, γιατί μπορεί και να το χρειαστείς εσύ». Αυτό για μένα είναι κοινωνικός εκβιασμός. Επειδή θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κόπανος, για να του πούμε να είσαι γενναιόδωρος, του λέμε «δώσε, γιατί σε κάποια φάση θα έχεις και εσύ φάση ελεημοσύνη». Αυτό εδώ είναι πολύ αρνητικό και σε μερικούς τους προκαλεί μια αντίδραση του τύπου «μα εγώ δεν θέλω να πάρω, θέλω να δώσω για να πάρω». Ενώ για μένα νομίζω ότι μπορούμε να το χτίσουμε αυτό πάνω στην έννοια της γενναιοδορίας, αλλά γενναιοδορίας τι δίνω. Δίνω χαρά. Δίνω χαρά γιατί, γιατί δίνω αυτό που είμαι. Και δεν δίνω αυτό που έχω. Έχει, αλλά είναι το παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ εύκολο να κάνω αυτή την κίνηση. Γιατί το απέκτησα. Αυτό δεν είμαι εγώ. Το παίρνω, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, επειδή περπατάμε και τον βλέπουμε να διψά, του λέω να πάρει. Και το παίρνει και ξεδιψά. Αλλά στην πραγματικότητα έχω κάνει μια κίνηση που δεν έχει καμία σχέση με το αυτό να είναι γεμάτο με το αίμα μου. Και να του λέω πάρα. Αυτό. Ναι, ναι. Άρα η ιδέα είναι ότι προσπαθήστε τώρα να σκεφτείτε τι μπορεί να δώσετε από τον εαυτό σας χωρίς να τον αλλοιώσετε στον άλλο. Και θα κοιτάξετε τώρα πόσο βασικά είναι αυτά τα στοιχεία. Οι γυναίκες, το γάλα. Το γάλα. Το γάλα θα δημιουργήσει μια μητρική σχέση με το παιδί. Και ενώ μπορεί βέβαια μιλάμε για το γάλα που το αγοράζουμε από τις Αγγλάδες, αλλά όταν σας λέω για το δικό μας, ας πούμε οι άντρες, δεν μπορούν να το δώσουν. Μπορεί να είναι γενναιόδοροι, αλλά γάλα δικό τους, τέλος, πώς θα το κάνω. Η γυναίκα μπορεί να το δώσει. Και νομίζω ότι οι γυναίκες μπορούν να μας μάθουν πολλά πράγματα για αυτό το θέμα και εντελώς τυχαία, όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει σχέση μεταξύ της μάνας και του παιδιού. Που είναι απλό γάλα. Ωραία. Δεν είναι όμως απλό γάλα. Γιατί η γυναίκα, που εκείνη τη στιγμή είναι μάνα, δίνει αυτό που είναι. Το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι το δίνει μόνο όταν το έχει ανάγκη. Γιατί η γυναίκα δεν σειράζει άμα δεν έχει παιδί. Είναι μια ειδική περίπτωση που, αν θέλετε, το σώμα μας ανταποκρίνεται σε τι, στην ανάγκη του άλλου. Ξέρετε τώρα πώς είναι. Η φύση δηλαδή μας έχει φτιάξει έτσι ώστε οι γυναίκες μας, επειδή δημιουργούν αυτό το παιδί, αλλάζουν και να δώσουν. Και όχι και να δώσουν κάτι ανώδυνο, για να δώσουν τον εαυτό τους. Τεράστια σημασία. Πριν γίνει αυτό, το οποίο είναι δίνω, είναι το σπέρμα. Το σπέρμα.
τεράστια σημασία σε μια σχέση. Από αυτή δημιουργείται το παιδί. Δεν μιλάω για τράπεζα σπέρματος, μιλάω το πιο απλό. Δηλαδή, μια ανθρώπινη σχέση μεταξύ ανδρός και γυναίκα, άμα δεν έχετε το σπέρμα, δεν έχετε το επόμενο στάδιο. Άρα, αμέσως σκεφτείτε λοιπόν εκείνη τη στιγμή τι δίνει ο άνδρας στη γυναίκα. Δεν δίνει κάτι που απέκτησε, δίνει αυτό που παράγει, που είναι αυτός. Ξέρετε, μερικές φορές το υφηλίζουμε και θεωρούμε ότι εντάξει, είναι αηδία σε την έννοια σεξουαλικού περιεχόμενου ή ακόμα το περιγραφικό και δεν καταλαβαίνουμε ότι το σπέρμα είναι ουσία. Το μπερδεύουμε μόνο με συνουσία, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι ουσία. Και γι' αυτό στη φιλοσοφία μιλάμε για το σπέρμα, για σκέψεις. Εννοούμε ότι είναι αυτό, ο σπόρος. Αυτό να το σκεφτούμε λοιπόν, είναι ότι δίνουμε πάλι αυτό που έχουμε. Άρα εδώ σας έχω δώσει δύο παραδείγματα, που είναι το ένα είναι το γάλα, το άλλο είναι το σπέρμα. Στην πραγματικότητα το τρίτο, αν θέλετε, θα είναι το αίμα. Θα πάμε στη σειρά. Άρα, πρώτον, βέβαια το σπέρμα για να γεννηθεί. Δεύτερον, το γάλα για να ζήσει. Τρίτον, το αίμα. Γιατί άμα το παιδί έχει πρόβλημα, άμα δεν μπορεί, θα δώσετε τι. Σπέρμα δεν θα ξαναδώσετε. Γάλα δεν έχει νόημα. Ποιο είναι το τρίτο συστατικό ανθρώπινο που μπορεί να δώσετε εκείνη τη στιγμή. Είναι το αίμα. Και γι' αυτό πολύ σωστά το έθεσε σαν θέμα ανθρωπιάς, είναι ότι το αρχικό, αν θέλετε, όπως σας είπα για την πρώτη ουσία, είναι μια σχέση. Αλλά είναι μια σχέση σχεδόν μονοδιάστατη. Εντάξει. Η δεύτερη ιδέα είναι πάλι μια σχέση επιλογής, αλλά μια σχέση που είναι δυσδιάστατη γιατί προέρχεται από μια άλλη σχέση. Βλέπετε τη διαφορά. Με το αίμα έχουμε ένα δίκτυο. Εδώ δεν δίνουμε μόνο στο παιδί μας αίμα. Βλέπετε, αυτό το δίκτυο μετά είναι αυτό που θα μας ενώσει ανθρώπινα και ο καθένας θα μπορέσει να δώσει στους άλλους. Έχει ενδιαφέρον ακόμα και η ταξινόμηση του αίματος. Είναι πολλοί που δυστυχώς δεν ξέρουν καν την ομάδα τους. Για να καταλάβετε το ανάλογο, στο εξωτερικό μερικές φορές μας λένε να έχουμε πάνω στα χαρτιά μας ταυτότητα κλπ. Και την ομάδα του αίματος, γιατί άμα συμβεί κάτι, του λέμε τι θα πείτε, άμα δεν μπορεί να μιλήσει, θα του πείτε τι ομάδα είναι. Άρα, για να καταλάβετε λοιπόν πώς πάει το θέμα της αναγνώρισης, για να βοηθήσω τους άλλους να με βοηθήσουν, το έχω ήδη. Άρα, για μένα, αν είσαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα και δεν ξέρετε την ομάδα σας, δεν είσαστε απαράδεκτοι, γιατί είστε σε αυτή την αίθουσα. Αλλά όταν θα βγείτε, μάθετε το. Είναι ένα στοιχείο σημαντικό. Το οποίο δεν βοηθάει μόνο τους άλλους, αλλά βοηθάει και εσένα. Να ξέρετε ότι αρχικά η ανθρωπότητα δεν είχε πιάσει τις ομάδες. Και έκαναν αυτή την πράξη και βέβαια είχαμε τεράστια προβλήματα γιατί νόμιζαν ότι το αίμα του θα το βάλω εδώ, θα το χρησιμοποιήσω για μια χαρά. Κι όμως σιγά σιγά καταλάβαμε ότι είναι το θέμα και της συμβατότητας, μη συμβατότητας. Εξελιχθήκαν, μας βοήθησαν και οι χιμπατζίδες με το ρέζος, που καταλάβαμε ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειαζόμαστε και ένα μικρό πρόσημο, το συν και το πλήν, που θα είναι πολύ καθοριστικό. Και μετά όταν βάλαμε αυτή τη θεωρία, καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα. Είναι μερικοί που ανήκουν σε μια κατηγορία που μπορεί να είναι πολύ πιο σπάνια από τους άλλους. Αλλά δεν θα πω όλη την ορολογία, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ένας μπορεί να δώσει σε όλους. Ο άλλος μπορεί να πάρει από όλους. Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία που την ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί όταν σας λέω, ας πούμε, ότι έχουμε μια έλλειψη, συνήθως αυτή η έλλειψη δεν είναι ισόμορφη ούτε γραμμική. Σε μερικές ομάδες έχουμε μια τεράστια έλλειψη. Ενώ σε άλλες πάνω κάτω τα βγάζουμε πέρα. Αυτό βέβαια αλλάζει και με τις χώρες μερικές φορές, επειδή υπάρχει και η γενετική. Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να βάλει ακριβώς την ομάδα που είναι. Ναι. Ας πούμε το α θετικό είναι εύκολο να βρεθεί, αλλά επειδή πολλοί κόσμοι έχει α θετικό, πάρα πολλές φορές μένει το ψυγείο χωρίς α θετικό
και όταν μια γυναίκα γεννάει πρέπει να βάλει άλφα θετικό. Και έτσι το νοσοκομείο βρίσκεται στη δύσκολη θέση να πει δώστε μου από αυτό που χρειάζεται και που υπάρχει παντού, αλλά δεν το έχω τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ομάδα, αλλά έχουμε από τη δική μας και των γονέων και των παιδιών μας. Σωστά. Άρα, αυτό αν θέλετε, μερικές φορές είναι μερικοί από εμάς που γνωρίζουν τον αριθμό ταυτότητά τους, ο οποίος αυτός και αν είναι παντελώς άχρηστος όσο αφορά το ανθρώπινο επίπεδο και δεν ξέρουν την ομάδα του αίματός του. Και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πείτε τι, τον αριθμό της ταυτότητας. Άρα, προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι μερικά πράγματα θα είναι χαρακτηριστικά και αυτά θα μας δώσουν, αν θέλετε, στις σχέσεις μας, μια ετικέτα της σηματότητας. Προσέξτε, αυτή η σηματότητα σε επίπεδο ακόμα και ενός ζευγαριού μπορεί να είναι προβληματική, γιατί μερικές φορές για να αποκτήσουν ένα παιδί μπορεί πραγματικά να είναι ασυμβίβαστα και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Δεν θα πω σε αυτό, γιατί παραμένω στο γενικό πλαίσιο. Θέλω απλώς να πω ότι ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος όταν ανοίξει την ανθρωπότητα. Αυτό τώρα που είπε, πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση με τον οικογενειακό κύκλο, που για μένα θα είναι το πρώτο, θα σας δώσει την έννοια της γειτονιάς, της νοητικής γειτονιάς, θα δείτε πώς θα το φέρετε. Στο οικογενειακό πλαίσιο έχετε και αυτούς που είναι λίγο μετά, τα παιδιά σας, και αυτούς που είναι λίγο πριν, οι γονείς σας. Έχουμε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν μας λένε αγάπα των πλησίων, δεν είναι μόνο ο διπλανός, που σημαίνει ότι είναι χωρικά, άρα είναι αυτούς που βλέπουμε. Μπορεί να είναι και χρονικά. Άρα πάνω κάτω σου λέει επιπλέον ότι αγάπα και τους προηγούμενους και τους επόμενους. Τότε ξαφνικά ο συνάνθρωπος αποκτά μια χρονική διάσταση, η οποία δεν την έχει μέσα στην κοινωνία. Την έχει μόνο μέσα στην ανθρωπότητα. Όταν είναι σε πολύ μεγάλη εμβέλεια αυτό, γίνεται, εδώ είναι το τέταρτο ουσιαστικό, αν θέλετε, της ετέγγυσης που μπορεί να γίνει. Είπαμε το πρώτο ήταν το σπέρμα, το δεύτερο το γάλα, το τρίτο είναι το αίμα, το πιο αφαιρετικό μετά είναι το φίλο. Γιατί είστε ικανοί να διαβάσετε τη σκέψη ενός ανθρώπου που έχει ζήσει 800 χρόνια πριν. Αυτό, τέτοια μεταφορά είναι δύσκολο. Γι' αυτό και μας αρέσει να δίνουμε βιβλία, αλλά είναι ακόμα καλύτερο όταν δίνουμε αυτό που έχουμε. Επειδή σήμερα συνάντησα και έναν συγγραφέα και μου έκανε τη χαρά να μου δώσει βιβλίο του, είναι μια μορφή μετέγγυσης και αυτή, εφόσον μου δίνει μια σκέψη που θα προσπαθήσω να καταλάβω και θα συνομιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ας αφήσουμε, επανέρχομαι στο αίμα. Το αίμα λοιπόν μπορεί να σας δίνει την εντύπωση ότι είναι απλώς μια βιολογική ιδιότητα που χρειάζεται απλώς μια χημική και βιολογική επεξεργασία να περάσει από τον ένα στον άλλον, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι μια σχέση ανθρωπιάς μεταξύ συνανθρώπων. Και πολύ καλά το είπες και το χάρηκα, δεν πρέπει να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία υγεία ασθένεια. Τραγικό λάθος. Να έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα. Είμαστε πολύ πιο πριν. Είμαστε μόνο συνάνθρωπος, συνάνθρωπος, ανθρωπιά. Απλώς, εδώ είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η ανθρωπιά δεν έχει επιλέξει τον συνάνθρωπο. Είναι, αν θέλετε, μία προσφορά ανθρωπιάς, προσέξτε όμως, προσφορά χωρίς εκπτώσεις. Δεν είναι σαν τις εκπτώσεις όπου έχετε τιμές και κατηγορίες για το ίδιο αντικείμενο, εδώ είναι χωρίς εκπτώσεις. Για να είναι χωρίς εκπτώσεις, πρέπει να είναι χωρίς πληρωμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεις χωρίς να σε πληρώνει. Γιατί αυτό λέγεται ότι εξαγοράζεις. Ενώ το όταν δίνεις και είναι εθελοντικό, θα μπορούσε να ήταν εθελοντικό, αλλά είναι ένα επιπληρωμής. Προσέξτε αυτό το εθελοντικό, να είστε λίγο προσεκτικοί. Ας πούμε, υπάρχουν εθελοντές που μερικές φορές
πληρώνονται για τα ελάχιστα έξοδα που έχουν, χωρίς όμως να έχουν κέρδος. Εδώ δεν έχει καμία σχέση. Είναι ότι δίνεται. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, όσο αφορά επανέρχομαι τώρα στη χαρά, είναι η χαρά της αναγνώρισης μέσω της γνώσης. Δεν ξέρω αν θα δίνατε μεγάλη σημασία στο ίδιο σας το αίμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι ζείτε όλη τη ζωή σας μέχρι το θάνατο και δεν έχετε ποτέ κοπεί. Δεν έχετε δει ποτέ το αίμα σας. Εντάξει, από τον άνθρωπο έτσι, είναι ανησυχεί. Δεν ξέρετε ότι έχετε αίμα. Γιατί δεν έχετε ματώσει ποτέ. Το ενδιαφέρον για μένα της αιμοδοσίας είναι μία ανθρώπινη πράξη που σε ματώνει και δεν σε πληγώνει. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Γιατί συνήθως, βέβαια, όταν έχουμε μία πληγή μπορεί να ματώσουμε, αλλά είναι επίπτωση. Εδώ το κάνουμε συνειδητά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν είμαστε σε πλαίσιο γενεοδορίας, έχει μεγάλη σημασία να μην προκαλούμε πληγή. Η αιμοδοσία δεν σας προκαλεί πληγή. Απλώς, αν δεν έχετε κάνει ποτέ αυτή την κίνηση, δεν έχετε νιώσει τη χαρά που προκαλεί η αιμοδοσία. Αυτή είναι τεράστια σημασία και για αυτή τη χαρά, δυστυχώς, το λέω και σε εσένα, δεν μιλάτε πολύ συχνά και ενώ εσείς το ξέρετε επειδή το νιώθετε, επειδή και υπάρχει η ανάγκη και έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει η ανάγκη της χαράς και υπάρχει η χαρά της ανάγκης. Μπορεί αυτές οι δύο έννοιες να είναι μπερδεμένες άμα τις βλέπουμε έτσι, αλλά είναι απόλυτα λογικές. Θα το πω αλλιώς. Εδώ ο φίλος μας, και λέω φίλος μας και δεν λέω φίλος μου, γιατί δεν γνωρίζαμε αρκετά για να μπορώ να πω αυτό, ούτε και μ' αρέσει αυτό το πτυτικό, ενώ μας είναι της ανθρωπότητας, θα έδινε αίμα ακόμα και αν δεν υπήρχε ανάγκη. Αυτό τώρα δεν μπορεί να πείτε ότι είναι μια ανταπόδοση, γιατί ξέρει με τις γνώσεις που έχει ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη. Άρα, και ευτυχώς το κάνουν έτσι και στα νοσοκομεία, μαζεύουν πριν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Μερικές φορές, μάλιστα, σε χειρουργικές επεμβάσεις, στην πραγματικότητα μαζεύουν το δικό σας και το κρατάνε λίγο, γιατί σου λέει, άμα πάθει κάτι πιο σοβαρό, ειδικά αν είσαι σε σπάνια ομάδα, αυτό το κάνουν αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό. Το δίνει, χωρίς όμως να υπάρχει μια απέτηση από την ανάγκη. Όταν το δίνει έτσι όμως, θες να πεις κάτι σε... Ναι. Αυτός είναι ο κώδικας διαρτολογίας του εθελοντή αιμοδότη. Δίνω αίμα για τον άγνωστο πάσχο του ασθενή και δεν περιμένω ούτε ένα ευχαριστώ. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν περιμένω πληρωμή και ότι το δίνω αίμα επειδή νιώθω ότι είναι πρόληψη το να δώσω το αίμα προτού μάθω ότι κάποιος το χρειάζεται και είναι πολύ σημαντικό να το δώσουμε για τον άγνωστο πάσχο του ασθενή. Δεν το δίνω κατευθυνόμενα γιατί ο τάδε το χρειάζεται ή αυτός πήρε αίματα και εγώ πρέπει να το δώσω, οπότε είμαι αιμοδότης αναπλήρωσης. Είμαι αιμοδότης και το δίνω το αίμα για τον άγνωστο πάσχο του ασθενή. Και θα το πάρει αυτός που θα το δώσει όπου πει το νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εθελοντές, όχι κατευθυνόμενοι, όχι αναπλήρωσης. Σαν αιμοδότης. Πώς. Πώς αιμοδότης. Δεν τους είπες όμως για τη χαρά. Ήθελα να το κάνω σαν ερώτημα κάποια στιγμή, αν μου δώσετε τώρα την ευκαιρία. Εμείς σαν ως σύλλογοι προσπαθούμε να βρούμε επιχειρήματα για να κάνουμε τον κόσμο να δώσει αίμα. Και του λέμε ότι η θελοντική αιμοδοσία είναι προσφορά χαράς, δώσε αίμα, νιώσε τη χαρά της ζωής, πρόσφερε το αίμα και να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Βρίσκουμε τέτοιες φράσεις, τέτοια σλόγγαν, τέτοιες φράσεις. Αλλά δεν φτάνουν, δεν αγγίζουν και δεν είναι αποτελεσματικές αυτές οι φράσεις. Τις γράφουμε, τις μεγενθύνουμε,
μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και από την προφορά και από τον προφορικό λόγο. Πρέπει να βρούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν δίνει αίμα, να βρούμε επιχειρήματα πολύ πιο χειροπιαστά. Ο Θανάσης το έχει ανάγκη. Μπορεί ο Θανάσης ο γνωστός μας. Το παιδί κάτω από 32 χρονών. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν μου αρέσει να το λέω. Δεν είναι σωστό να φτάσουμε στο σημείο να σκίσουμε σάρκες για να πάμε να δώσουμε αίμα. Και αυτό το έχει κάνει το Ράδιο Θεσσαλονίκη, που είχε βάλει μία κούκλα κάτω στην άσφαλτο και μία πεσμένη μηχανή και με σπρέι έβαψε κάτι κόκκινα. Έδωσαν έμφαση με κόσμο γύρω-γύρω ότι ελάτε, κάτι συμβαίνει. Και τότε πήγε, μαζεύτηκε ο κόσμος, ένθρωπος, να δει τι συμβαίνει και μέσα από εκεί βγήκε σε κάποιους το συμπέρασμα ότι πρέπει να δώσω αίμα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την αιμοδοσία ως χαρά. Δίνουμε αίμα, το πολύτιμο αυτό αγαθό, που δεν είναι, έχει κόπο και δεν κοστίζει. Αυτά τα επιχειρήματα μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά δυστυχώς κάθε φορά, μάλλον πολλές φορές, χρειάζεται να δώσουμε και αυτά τα επιχειρήματα της, τα πολύ δύσκολα που δεν μου αρέσουν. Ο τάδε είναι άρρωστος, ο τάδε θέλει για να αφήσουμε. Χτύπησε και θέλει 35 μονάδες και μια λευκημία σε 2,5 χρόνια μπορεί να πάρει 250 μονάδες. Αυτά δεν είναι σωστά. Υποβαθμίζουν την έννοια της σχέσης της κοινωνίας μας και των ανθρώπων που θα γίνουν, δεν είναι πλέον εθελοντές αυτοί. Αυτοί τρόμαξαν και πήγαιναν και έγιναν αιμοδότες. Όμως αναγκαστικά κάνουν όλα αυτά τα επιχειρήματα. Προσπαθούμε να το δούμε. Ναι, δεν είναι απόλυτα αναγκαστικά. Θα δούμε και άλλα επιχειρήματα. Βασίλη, ξέρεις τι μου αρέσει σε εσένα, όταν κάνεις αυθόρμητες κινήσεις και ήρθες μόνο σου εδώ. Διεκδίκησες αυτό που θέλεις να κάνεις. Ναι. Βασίλη, θες να μας πεις κάτι για την αιμοδοσία. Λίγο. Ωραία, πάμε για λίγο. Όταν λέει ο Βασίλης λίγο, λέει μερικές φορές θα φάμε λίγο, δάσκαλε, και ξέρω τι σημαίνει, άρα ετοιμαστείτε. Απλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να το κάνετε, γιατί αυτό που θα νιώσετε δεν περιγράφεται. Επειδή στη ζωή μας δεν έχουμε την τύχη να το τύχουμε αυτό το πράγμα, δώστε αίμα. Είναι σαν να περπατάτε στη θάλασσα. Είναι απίθανο. Και ξέρετε κάτι. Αν το κάνετε και σας τύχει να το ξανακάνετε και δεν μπορέσετε, γιατί είναι η υγεία σας, υπάρχουν πολλοί λόγοι, τότε θα καταλάβετε τι θα πει στεναχώρια. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τελευταία αίμα, αλλά δίνω τα παιδιά μου. Βασίλης, όταν τον βλέπετε έτσι, φαίνεται τεράστιος, φαίνεται, δεν είπα ότι είσαι τεράστιος, φαίνεται τεράστιος και όσο αφορά το στίγμα της ανθρωπιάς, ο Βασίλης είναι τεράστιος επειδή έχει τρία παιδιά που δίνουν αιμοδοσία. Γράβετε. Άρα, η ιδέα ποια ήταν, για μένα γι' αυτό τον ήθελα και μαζί μας, για να δώσει βαρύτητα στο λόγο μας. Φοβόμουν, ναι, και στο τραπέζι, ναι. Έτσι είναι πιο ισορροπημένο. Εσείς, εντάξει. Ξέρω ότι θα φύγει σε λίγο, γιατί ζεσταίνεται πάρα πολύ, αλλά μπορεί να φύγει διακριτικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά να ξέρετε ότι για μένα ο Βασίλης θα είναι εδώ όσο θα πω αυτά που θα πω. Άμα θα φύγεις από εδώ, Βασίλη, ωραία. Συζητούσαμε αυτό και με τους μαθητές για το θέμα της αιμοδοσίας και όπως πολύ σωστά το είπες, μερικές φορές πρέπει να πιστούν. Και το λανθασμένο επιχείρημα που μερικές φορές τους βιάζουμε είναι ότι μερικοί φοβούνται τη βελόνα, άλλοι φοβούνται το αίμα, άλλοι φοβούνται να μην υποθυμίσουν, άλλοι φοβούνται ότι γιατί να το κάνω θα έχω προβλήματα. Και τελικά μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο της φοβίας τους βάζουμε και δώσε αίμα γιατί μπορεί να σου συμβεί και κάτι,
αφού δεν υποθυμεί εκείνη τη στιγμή, πάλι καλά. Και δεν έχουμε ποτέ αυτό το χαρούμενο στοιχείο. Ποτέ. Όταν λέμε, ας πούμε, και το είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, δίνουμε τη χαρά, αλλά αυτό που, γι' αυτό ήθελα πρώτα ο Βασίλης να κάνει αυτή την παρέμβαση, μετά τη δική σου, είναι η μεταχαρά. Η μεταχαρά είναι η πιο δύσκολη. Η μεταχαρά δεν δημιουργείται μόνη της. Πρέπει να υπάρχει χαρά στον άλλον για να έχω μεταχαρά. Ο Βασίλης αυτό που κάνει τώρα είναι ότι στην πραγματικότητα έδωσε το χάρη και όταν σας είπε είναι σαν να περπατάς στη θάλασσα, ελπίζω να καταλάβατε ότι εννοούσε όπως ο Χριστός. Αυτό το απίθανο. Άρα, θέλει να πει ότι είναι τόσο σημαντικό που δεν το αντιλαμβάνεσαι πριν. Και αυτό που είπε ο Βασίλης είναι κάτι το πολύ απλό, είναι δοκίμασέ το μία φορά. Αυτό όμως που είπε επίσης είναι ότι αν το έχεις δοκιμάσει μία φορά και νιώσεις πραγματικά αυτή τη χαρά, αν σου συμβεί λόγω ασθένειας, να μην μπορείς να δώσεις μετά, καταλαβαίνεις πραγματικά ότι υπάρχει μια στεναχώρια, είναι ότι υπάρχει κανένας δίπλα σου. Κανένας δεν σου λέει «μα δώσ' μου», όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι ότι σου απαγορεύουν να δώσεις χαρά. Και λες «όχι, μόνο σε μένα». Και βέβαια, επειδή δεν μπορείς να δώσεις χαρά, δεν μπορείς να έχεις και μετά χαρά, να το χαρίσεις ότι χάρη και ο άλλος. Άρα, το καλό με τον Βασίλη είναι ότι χρησιμοποίησε και τα άλλα δύο στοιχεία για τα οποία είπαμε, κατά συνέπεια έχει τρία παιδιά, για να ενισχύσει το τρίτο στοιχείο και να το δίνει τριπλάσια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία πώς εμπλέκονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μεγάλη χαρά, σας διακόπτω πάλι. Ναι, ναι. Δεν σε μεγάλη χαρά νιώθει ο αντιδήμαρχος σαν εκπαιδευτικός, που πολλές φορές μέσα από το λειτουργήμα της μάθησης έχει περάσει και την έννοια της αιμοδοσίας που έχουμε συνεργαστεί, αλλά εγώ κάθε φορά ρίχνω το βάρος στους εκπαιδευτικούς, λέω όταν φύγουμε εμείς που το μιλήσαμε, μετά εσείς δεν το μεταδίδετε, όμως στην περίπτωση του κυρίου Δημάρχου, έχετε μας πει τίποτα κύριε Δημάρχη για το θέμα. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε παιδιά, που ζητούν από τα 17 τους να δώσουν αίμα, όπως χαρακτηριστικά έχουμε τον φίλο μας τον Χρήστο, που μου λέει θέλω να δώσω αίμα, του λέω πόσο χρόνο είσαι, μου λέει 17, λέω θα θέλεις μία βεβαίωση από τον πατέρα. Σε λεπτά, σε δευτερόλεπτα ήταν η απόφαση εδώ του πατέρα του και έδωσε αίμα. Είναι μέσα από τα παραδείγματα των εκπαιδευτικών. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε και αποτελέσματα σωστά. Όμως για μας πλέον είδαμε ότι εμείς οι σύλλογοι τα λέω για μας και θέλω να επισημάνω ότι βρίσκεται ο αδελφός σύλλογος εδώ της Τραγιανόπολης, ο πρόεδρος. Εμείς θέλουμε οι γονείς. Το κυριότερο, το σοβαρότερο, το πιο υπεύθυνο ρόλο το παίζουν οι γονείς. Αν οι γονείς δεν δώσουν το σύνθημα, το μήνυμα, έλα βρε, χτύψες και κλαις, αύριο θα γίνεις και μοδότης, αν δεν το δώσουν οι γονείς, φοβάμαι ότι θέλουμε πάρα πολλά χρόνια να το ξανακάνουμε πάλι την αιμοδοσία. Και όταν λέμε παιδεία, δεν σημαίνει ότι παιδεία, παιδί, δηλαδή σχολείο. Παιδεία έχουμε και στα 25 μας, και στα 45 μας και τα 55 μας. Και συνήθως βάζω αυτό το παράδειγμα, το κινητό, αυτό το touch, το καινούριο, και οι 55άριδες το μάθανε, και οι 65άριδες το μάθανε, και την παιδεία για να το μάθανε το πήρανε και στα 65 τους. Δεν χρειάστηκε να πάνε σχολείο για να το μάθουν. Επομένως για την αιμοδοσία, γιατί πρέπει να πάμε στο σχολείο. Θα χάσουμε όλη αυτή τη γενιά και θα πούμε τα παιδιά των 6, 8, 10 χρονών, ώσπου να δώσουν αίμα θέλουν άλλα 10 χρόνια και τότε να γίνουν αιμοδότες. Τώρα που θέλει το νοσοκομείο το αίμα. Τώρα το νοσοκομείο θέλει αίμα. Μου λέει στα σχολεία. Άντε, πήγαμε στα σχολεία. Αν δεν πάμε στους φοιτητές που αύριο που θα είναι, δυστυχώς δεν τους έχουν πλησιάσει και αυτό θέλουμε να το δούμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε μέσα. Αύριο το χρειάζεται το νοσοκομείο αυτό. Τα παιδιά των 8 χρονών θέλουν άλλα 10 χρόνια για να γίνουν αιμοδότες. Έχουμε προβλήματα χρονικά, κοινωνικά,
και μέσα από όλα αυτά καλούμαστε εμείς οι σύλλογοι να ξεπεράσουμε και τα προβλήματα και τα οικονομικά τα οποία μας τα επιβάλλει το Υπουργείο. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει και το άλλο τομέας αυτός, δεν πάμε κατά κύριο. Επιμένω εγώ στα επιχειρήματα που μέχρι τώρα μέσα σε αυτά τα 25-27 χρόνια, χωρίς το καταστατικό τα άλλα δύο, είδα ότι πρέπει να βρούμε επιχειρήματα. Και πάλι θα με επιπλήξει ο δάσκαλος ότι δεν με βάζω χαρά. Χαρά θα πάρω, λέει, και με ένα τσιπουράκι. Πάω να πιω ένα τσιπουράκι, θα έχω χαρά. Θα μου δώσεις ένα δώρο ή θα δώσω ένα δώρο και θα έχω χαρά. Τη χαρά της αιμοδοσίας που είπε ο Βασίλης όμως και πάρα πολύ εύστοχα μετά την αιμοδοσία περπατά στα νερά, είναι το πιο πολύ σημαντικό και να ξέρεις ότι το έχω κλέψει ήδη. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη, αν βοηθήσει και ο κόσμος και επίσης μέσα από τη δική σας την τοποθέτηση έχουμε πάρει και εμείς διάφορες άλλες απόψεις και θα σας υποσχόμαστε ότι θα βάλουμε χαρά. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε περισσότερη χαρά και ευχόμαστε να πιάσει όσο μπορέσει περισσότερο να πιάσει. Να βάλουμε χαρά. Αυτή η χαρά μπορεί να έρθει από τόσα 25 χρόνια, κάποιοι πήραν τόσες χιλιάδες ευρώ. Πόσοι ήρθαν στο σύλλογο κοντά σε σένα να βοηθήσουν, όχι να δώσουν αίμα ή γη, να φέρουν κόσμο για αυτό. Έτσι. Με τσιπάς τώρα. Ένας τομέας πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πούμε όσοι έχετε πάρει αίμα, όχι. Ελάτε να δώσετε. Γιατί ένα σπότ από κάποιον ασθενή θα πει ήμουν αμόνος, πιάστηκα αίμα, το βρήκα. Όπως ο παραγωγός της Άρεθρο Μπέιν, τελευταίο του Υπουργείου, με τον αιμοδότη, με τον δότη, τον... Για μυαλό. Ναι. Γιατί να γίνει κάτι παρόμοιο από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, αυτός που πήρε το αίμα, να γίνει να σπότ, εγώ είμαι χαρούμενος και ευχαριστώ πολύ εσάς που μου δώσατε. Γι' αυτό και εγώ θα πήγα, θα μπω στο τομέα του εθνικισμού και θα προσπαθήσω να... Και θα βρω άλλους. Γιατί αυτό είναι πολύ που λέμε, έρχονται πολύ. Μια άλλη προσέγγιση. Δεν ήταν μόνο να φέρουμε αυτούς που δεν ξέρουν να γίνουν αιμοδότες. Λέμε και δεν γίνει λίγο. Να το δούμε και πάλι με σκοπιά. Εμείς θα το δούμε. Αυτοί που το πήραν, οι λήπτες. Πού είναι οι λήπτες, να πούνε εγώ έχω πάρει αίμα. Και ο νομικός λειτουργός του νοσοκομείου να περάσει να πει και τώρα που εσείς βρήκατε τη χαρά της ζωής, τη χαρά της ζωής, όμορφα όπως το έλεγε ο δάσκαλος, ο Γερός, να το πει και ο κοινωνικός λειτουργός του νοσοκομείου και εφόσον εσείς πήρατε αίμα, εγώ και πέρα σαν συνάδελφο που λέω στην κοινωνία που σας βοήθησε, και εσείς πρέπει να βοηθήσετε. Να ένα δίνω. Θα το πιάσω αυτό. Ναι. Θα σε βοηθήσω δυνατά. Εγώ είμαι μέσα. Μπράβο, αυτό. Ούτως ή άλλως ήταν ο σκοπός της διάλεξης, ήταν αυτός να έχουμε ιδέες. Και έτσι χαιρόμαι όταν μιλάμε και όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι ο πολίτης βλέπει αυτό. Ωραίος. Και έχεις μια νοητική δυσκολία ότι δεν καταλαβαίνει ότι αυτό έχει έρθει από άλλον. Παρόλο που το λένε βέβαια, αλλά βλέπει μόνο αυτό. Θα δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Αν παρακολουθείς την Εκκλησία μόνο μέσω του ραδιοφώνου, είναι το ραδιόφωνο που είναι η Εκκλησία. Μετά ξεχνάς ότι η Εκκλησία έχει μια δομή ή ότι υπάρχει ένας παπά, ακούει μόνο αυτό. Δεν είναι κάπως ήδη. Δηλαδή υπάρχει ένας ισομορφισμός απλοποίησης, ο οποίος δεν είναι ισομορφισμός δυστυχώς και επειδή δεν είναι πιστός και βλέπεις το αντικείμενο, αλλά δεν καταλαβαίνεις πια από πού ήρθε. Και αυτό που έλεγα τώρα για τη χαρά είναι ότι προσπαθείς τώρα να του πεις, πες το ότι είσαι χαρούμενος. Ναι, αλλά δεν ξέρει για ποιο λόγο. Δεν πρέπει μόνο να του πεις ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος γιατί κάποιος σου έδωσε. Πρέπει να του εξηγήσεις ότι κάποιος χάρηκε που το έδωσε. Πρέπει να του εξηγήσεις ότι κάποιος άλλος θα μεταχαρεί που χάρηκες. Και στην πραγματικότητα, είναι πολύ σωστή η παρέμβαση, είναι ένας διάβλος συνεννόησης χαράς. Θα έχει τώρα Χριστός, να τον ανοίξουν. Σωστά, και αυτό. Ανοίξουν. Όχι μόνο φέρουν εδώ τους νέους να τους μάθουν, και αυτός που πήρε να μάθει και αυτός. Ναι, αλλά θυμάσαι ότι συμφωνήσαμε. Γιατί στην Ελλάδα, όταν συμφωνούμε, το ξαναλέμε πιο δυνατά. Είμαστε εντάξει, εμείς συμφωνούμε, είναι πολύ καλή ιδέα. Λέω απλώς ότι πρέπει να έχει ένα μικρό ενδιάμεσο και για να υπάρχει
αυτή η χαρά, πρέπει να υπάρχει και η γνώση. Άρα αυτό που κάνω στα σχολεία, επειδή είπε και για το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αρχικά δεν ξέρουν τι είναι το αίμα. Άρα, και θυμάμαι όταν το βλέπαμε και στο Λύκειο και στη Γαλλία που κοιτάζαμε αίμα σε μικροσκόπιο, το πρώτο πράγμα δεν λες ότι αυτό είναι το αίμα. Κάνει έτσι, αφακουνιέται, κάνει διάφορα. Η γνώση είναι αυτή, θα σας το πω αλλιώς, είναι ο μπακλαβάς. Η γνώση είναι ο μπακλαβάς. Προσέξτε πώς πάει ο μπακλαβάς. Στον μπακλαβά, επειδή υπάρχουν και γενικές περιοχές, είναι χαρά του μεθυμούς και λέω μπακλαβά. Αν τους έλεγε ότι είναι σαν τον μπακλαβά, θα δεις πώς έλεγε. Λοιπόν, ο μπακλαβάς έχει στρώσεις. Σε μερικά μπορείς να βάλεις φύλλο και μπορείς να βάλεις και ξανά φύλλο. Για να το βάλεις τριπλό, ανάλογα με το τι κάνετε. Μετά θα βάλεις γέμιση. Δεν έχετε δει ποτέ μπακλαβά που να έχει μόνο φύλλο. Είναι αυτός. Γιατί δεν έχουμε προλάβει να το γεμίσουμε με χαρά. Τώρα, έχετε δει ποτέ μπακλαβά μόνο γέμιση. Βέβαια, είναι βασίλης. Τώρα μου έφυγες να κάνω εγώ το ενδιάμεσο, αλλά τι θέλω να σας πω. Να σας πω ότι από εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι εθελοντής εδώ και χρόνια και είναι στο σύλλογο και είναι το φύλλο. Δηλαδή, ανοίγει το φύλλο, το παλεύει, γιατί η γέμιση είναι πολύ πιο εύκολη, το παλεύει. Και επειδή το παλεύει, σε κάποια φάση έρχεται ή μια μορφή κορεσμού, του τύπου ρε γαμώ, το δεν τα καταφέραμε ακόμα, πού είναι η γέμιση, ή πώς θα το καταφέρουμε να ξανακάνουμε φύλλο, πού είναι το αλεύρι. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Βασίλη που λέει, παιδιά, η ζωή είναι γέμιση. Γεμίστε ακόμα πιο πολύ και θα περπατάτε πάνω στο τέλος. Ο άλλος λέει, τι λέει. Ο Βασίλης λέει, όταν τον ακούει, τι λέει. Εγώ όταν τους ακούω και τους δύο, καταλαβαίνω το εξής. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει η γνώση, τι είναι αυτό, και μετά χαρά. Επειδή βάλατε μετά χαρά, μπορεί να ξαναβάλετε ένα στρώμα γνώσης. Μετά ξανά χαρά. Ξανά. Και μετά το κερασέκι, το αμύριο. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι άμα η γνώση δεν σε προετοιμάζει για την χαρά και να σου πούνε ότι αυτό πρέπει να είσαι χαρούμενος, θα πει είναι βλάκας ο άνθρωπος μου, ένα ποτήρι, τι είναι αυτό, δεν είναι αντικείμενο, δεν το βλέπω. Ενώ με τη γνώση μαθαίνεις μέσω των σχέσεων ότι είναι σημαντικό, εκεί ξαφνικά αποκτάς χαρά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό που είναι εντελώς από άλλον τομέα για να σας διακοπήσει, ελπίζω. Πήγα στη Στρογγύλη, που είναι ένα μικρό νησί, να δω τους ανθρώπους που είναι εκεί, που είναι στρατιωτικοί. Ευτυχώς ο αρχιφύλακας ήταν γιος ενός μαθητή μου στη σχολή της Άγνωσης. Άρα με άφησε να του εξηγήσω τι είναι η Άγνωση στη Στρογγύλη. Πριν, τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, όλοι νέοι, το ανάλογο από το σχολείο σας, θεωρούσαν ότι τους είχαν βάλει εκεί πέρα επειδή είναι σαν το έργο Λούφα και Παραλλαγή. Θα κάθομαι εκεί πέρα, με έβαλαν επειδή κάπου με στήμωσαν, θα κάθομαι εκεί πέρα, δεν έχει τίποτα, έχει μόνο νερό, δεν έχει τίποτα να κάνεις το ιδιαίτερο και περιμένεις. Αυτό ήταν χωρίς γνώση. Μετά λοιπόν ερχόμαστε εμείς και τους εξηγούμε ότι η Στρογγύλη είναι η ζώνη επαφής της ΑΟΣ της Ελλάδας με την ΑΟΣ της Κύπρου. Από μόνη της έχει μια ΑΟΣ που είναι πάνω από 5.800 χιλιόμετρα, τεράστια, τετραγωνικά. Και ξαφνικά εγώ τι είδα, είδα τους στρατιώτες να συγκινούν. Είναι η πρώτη φορά που είχαν καταλάβει γιατί δεν τους είχαν πει ποτέ γιατί τους βάζουμε εκεί. Και νομίζουν ότι είναι απλώς κάθονται εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι εκεί για να υπάρχει μια φυσική παρουσία ανθρώπων. Επειδή δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε σε κάποιον να το κάνει,
το αντικαταστά ο στρατός που στο παράδειγμα αναλογικά είναι το νοσοκομείο και λέει κάτσε εσύ για 15 μέρες, μετά θα έρθει ένας άλλος 15 μέρες, άρα συνεχόμενο όλη τη χρονιά θα μένει κάποιος. Αλλά επειδή είναι 15 μέρες, ναι, θες να πεις κάτι. Ναι, λέω απλώς ότι έχουμε μια συνεχόμενη παρουσία και αυτή δίνει μια αξία στην παρουσία του, γιατί όταν την εξέταζαν μόνο στρατιωτικά, του φαινόταν εντελώς ανούσια. Γιατί δεν ζητάμε το στρατιωτικό σκέλος, ζητάμε την ανθρώπινη παρουσία. Όταν λοιπόν το ένιωσαν, και είναι και μαρτυράζουν και οι δίκοι, που λέει ακόμα δεν είπε ακόμα ότι ήμουν και εγώ, ήταν και οι δίκοι, το είδαν ότι συγκινήθηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να συγκινηθούν πριν. Αλλά αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ενεργοποιήσαμε, αν θέλετε, το φαινόμενο του μπακλαβά. Άρχισε η στρώση και μετά μπόρεσε να το πούν στους άλλους. Ότι γι' αυτό πηγαίνουμε εκεί. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό, με αυτό το παράδειγμα που είναι εντελώς διαφορετικό. Θέλω να πω ότι μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι η χαρά, όπως το κάνει ο Βασίλης με προβολή, είναι άμεση. Ότι ο Βασίλης, αν είναι χαρούμενος για ένα πράγμα, θα σε πιάσει έτσι, θα σου πει είσαι χαρούμενος. Ή πιο, αφού δεν με βλέπεις, με βλέπεις. Ωραία. Στην πραγματικότητα όμως δεν ξέρεις ακριβώς γιατί είναι χαρούμενος. Άρα, άμα σου το εξηγήσει, τότε μπορείς και εσύ να είσαι όντως χαρούμενος σαν τον Βασίλη. Ενώ μερικές φορές λέμε αυτό. Το παράδειγμα το δικό σου, από ό,τι βλέπω, είναι ότι έχεις την τάση να θεωρείς, μα είναι αυτονόητο οι άνθρωποι να βοηθούν τους ανθρώπους. Πρώτον, δεν είναι αυτονόητο. Αυτό μαθαίνεται. Αυτό μαθαίνεται. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Με μια μικρή που είχε πρόβλημα κινητικό. Το σχολείο επέτρεπε στη μάνα της να κάθεται μαζί της μέσα στο μάθημα. Για να τη κρατάει το χέρι και να κάνει τις κινήσεις. Σε κάποια φάση λοιπόν ήρθε σε δικό μου μάθημα ένα masterclass. Επειδή ήταν στον όροφο και δεν είχε σκαροπάτια, την κουβάλισα να την βάλω στο μάθημα και μου λέει: μάνα, μάνα, θα μείνω και εγώ. Λέω: όχι, δεν είναι ανάγκη. Και βάζω τώρα ένα παιδάκι, άγνωστο λίγο. Τι είναι το εντυπωσιακό? Είναι ότι σιγά σιγά το άγνωστο παιδάκι άρχισε να κρατάει το χέρι της μικρής για να μπορεί να ζωγραφίσει. Εκείνη τη στιγμή το να βγάλουμε τη μάνα που έκανε όλη τη δουλειά συνεχώς και κουραζόταν, δώσαμε τη δυνατότητα σε ένα παιδάκι να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να βοηθήσει τη διπλανή. Πριν δεν θα το έκανε, γιατί δεν υπήρχε καθόλου αυτό το γεγονός. Αλλά από πού να σκεφτεί ότι ξαφνικά θα κόψε κάποιο κορίτσι χωρίς να υπάρχει καμία παρεξήγηση επειδή είχε προβλήματα στους τμείς. Όμως όταν έγινε, το είπε η μικρή στη μάνα της. Και η άλλη χάρηκε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως γίνεται μόνο μέσω της γνώσης και της παιδείας και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και στο σχολείο. Παρόλο που σε στεναχωρεί ότι αργεί, είναι ότι αυτά τα παιδιά θα είναι προετοιμασμένα. Και είναι πάλι. Καταλαβαίνω ότι έχεις τον πόνο του χρόνου και το βλέπω, έχω τώρα στο μυαλό μου τον Παντελή, που θα μπορούσε να μου πει, εντάξει ρε δάσκαλε, ωραία όλα αυτά, αλλά όπως έχει λειτουργήσει και στο ΕΚΑΒ, καταλαβαίνεις τι είναι το θέμα του χρόνου. Εδώ μιλάμε για τόσα. Α, δεν προλάβουμε, πάει, έφυγε. Ενώ ο άλλος είναι στο νοσοκομείο, έχει ό,τι. Αλλά προσέξτε, στο σημείο που μιλάμε για μερικά λεπτά, άμα έχει γίνει η προετοιμασία στο νοσοκομείο, όλη η μονάδα που είναι στο ΕΚΑΒ πάει από έναν χώρο σε έναν χώρο προετοιμασμένο. Αυτός ο προετοιμασμένος χώρος, νοητικά, θα λειτουργήσει πολύ διαφορετικά από κάποιον που ξαφνικά μπαίνεται στο νοσοκομείο και λέγεται είναι επίγον. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο χρόνος πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε και έχω την τάση να λέω, είναι αυτό που ονομάζω τον αρνητικό χρόνο. Ο αρνητικός χρόνος είναι όταν ζητάτε κάτι σε κάποιον και το έχει κάνει ήδη. Κανονικά στον χρόνο, όταν ζητάτε κάτι, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να κάνει αυτό που του ζητάτε. Ο αρνητικός χρόνος είναι αυτός που μας επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να σώσουμε ζωές
γιατί έχουμε κερδίσει μέσω του αρνητικού χρόνου τον χρόνο της διαχείρισης στα επίγοντα και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε στον χρόνο μας. Δεν θα γινόταν με τίποτα, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος το έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή και έχετε και τον δότη δίπλα, μα δεν θα προλαβαίνατε. Άρα, έχοντας λοιπόν μέσω της ανθρωπιάς και της γνώσης παράγει αρνητικό χρόνο, την ώρα που είναι πραγματικά θέμα λεπτό, είσαστε στην ώρα σας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό λέμε και ωραίος. Ωραίος είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Και επειδή εμείς το ξέρουμε, επειδή δεν είμαστε όμορφοι, γιατί όμορφος είναι αυτός που διατηρείται, αν δεν είσαι όμορφος, τουλάχιστον είσαι ωραίος. Η ιδέα λοιπόν στην αιμοδοσία είναι να είμαστε ωραίοι. Θες να είσαι ωραίος, δώσε το έλεος σου. Αυτό σου επιτρέπει τι? Σου επιτρέπει να κάνεις μια κίνηση που θα δημιουργήσει αρνητικό χρόνο. Αυτοί που σε βοηθούν ή που βοηθούν τον άνθρωπο που θα το έχει ανάγκη θα το κάνουν εγκαίρως και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί στην πραγματικότητα αποδεικνύει αυτό που έλεγε στην αρχή ότι δεν το δίνεται σε ασθενή. Το δίνεται σε έναν άλλον σαν εσάς που θα βοηθήσει την κατάλληλη στιγμή. Άρα θα τον βοηθήσετε να βοηθήσει. Γιατί αυτός και να θέλει να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή δεν προλαβαίνει. Άρα αυτή, αν θέλετε, η κίνηση είναι αυτό που θα σας προσφέρει με τα χαρά. Τώρα για να έχετε πραγματικά χαρά θα σας πω ότι τελειώσαμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε ότι είναι η γνώση και μετά είναι η γέννηση, είναι η χαρά και στο τέλος θα βάλουμε το αμύγδαλο. Η χαρά στην χώρα μας θα είναι όταν κάποτε, εύχομαι να είναι αύριο, να έχουμε αυτά και έλαβος. Όπως ξέρετε, τέρμα οι εισαγωγές και μας υποχρεώνουν, καλά μας κάνουν και μας υποχρεώνουν, να ψάξουμε να βρούμε τις μονάδες αίματος που χρειαζόμαστε στη χώρα μας για να έχουμε αυτάρκεια από μόνοι μας. 650.000 μονάδες χρειάζεται η χώρα το χρόνο, 50.000, 40.000, 30.000 μας έστελνε η Ελβετία. Τέρμα τώρα αυτές. Βέβαια έγινε με βάρβαρο τρόπο αυτό το κόψιμο, έτσι με αποφάσισε η Ελβετία, καλά έκανε και εμένα και πρέπει αύριο να βρούμε αυτές τις 50.000 μονάδες για τους χρόνιους πάσχοντες. Θα δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία. Βεβαίως.